Η ώρα είναι 9 και 32 φίλες και φίλοι και πάμε να δούμε πώς θα βλέπει η πλευρά της Ένωσης Κεντρών και έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχετε, έχουμε καιρό να τα πούμε και έχει, αξία, και έχει αξία η άποψή σας με την έννοια ότι οι ακροατές της Θεσσαλονίκης εδώ στο Νόρθ θέλουν να μάθουν την δική σας άποψη σε ό,τι αφορά τα τελευταία γεγονότα με το θέμα του Δουνουτού, με το θέμα της αξιολόγησης που δεν κλείνει, τις νέες απαιτήσεις. Τελικά πού θα φτάσουμε με όλες αυτές τις απαιτήσεις κύριε πρόεδρε? Τι γίνεται? Ακούστε, όσο ο κόσμος στηρίζει Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, θα πηγαίνει η Ελλάδα στον πάτο. Δηλαδή, αυτά τα δύο κόμματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καινούριο κόμμα, είναι η διαδοχή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέτε? Δεν είναι καινούριο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν δείτε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα, είναι οι πρώην νομαρχιακές του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Έχω πάει Λευκάδα, έχω πάει Κρήτη, έχω πάει Μακεδονία, έχω πάει Ορεστιάδα. Οι επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει, είπα, ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει 3%. Και πήγε 11 φορές περισσότερο κόσμος και έγινε το 35. Μάλιστα, κατάλαβα πώς το εννοείτε. Επομένως, δύο κόμματα υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο δικοματισμός, ο παλιός. Μάλιστα, ναι. Με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτά τα δύο κόμματα έχουν κάνει προδοσίες. Πολλές. Δηλαδή, άμα πάρουμε τη δεξιά στην προδοσία, ο Μητσοτάκης είπε να δώσουμε το όνομα Μακεδονία, να τελειώνουμε στα Σκόπια. Είπε, ο Καραμαλής ο Γέρος είπε, η Κύπρος είναι μακράν. Άρα πάρ' την Τούρκε, πάρε την Κύπρο. Μετά το ΠΑΣΟΚ έκανε την αχαλινοσία με τις πελατειακές σχέσεις. Και όλοι αυτοί σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ δεν ξέρω έναν που να είναι ΣΥΡΙΖΑ και να μην είναι κρατικοδιετός. Αυτοί λοιπόν τι θέλουν, να κλείσουν μια συμφωνία άρων-άρων, ό,τι να είναι, προκειμένου να κρατήσουν τα βολέματα. Μάλιστα. Τα λάθη. Θέλω να σας ρωτήσω. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω. Η Νέα Δημοκρατία λέει, κάντε γρήγορα. Κάντε γρήγορα. Δηλαδή, βάλτε την υπογραφή να τελειώνουμε. Και από την άλλη μεριά λέει, είστε προδότες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία λέει, είστε προδότες, αλλά βάλτε υπογραφή εσείς οι προδότες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι λέει, τη Νέα Δημοκρατία, οι πρόθυμοι. Δηλαδή, οι πρόθυμοι. Ναι, ναι, αλλά θα βάλει ναι. Και εκείνος. Είναι και ο ίδιος πρόθυμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας λέω ότι όσο η Ελλάδα ζει στον αστερισμό αυτών των δύο κομμάτων, θα πηγαίνει στον πάτο. Μάλιστα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως και απεδείχθηκε στους Δελφούς εχθές. Ναι, ναι. Παρήλασαν όλοι οι δεξιοί και όλοι οι αριστεροί. Απεδείχθη ότι οι απόψεις τους είναι γελίες όλων. Δηλαδή είναι ο Θεός να σε φυλάει. Αν η Ελλάδα είχε συνέστηση του ποιοι την εκπροσωπούν και ποιοι την κυβερνούν. Τίποτα άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέπουμε τώρα από τους δανειστές να ζητούν να μπλοκάρουν τα εργασιακά, να ζητούν δημοσιονομικό κενό για το 19, να αφορολόγητο, ξαφνικό θάνατο στις συντάξεις. Όλα αυτά πώς είναι δυνατόν να γίνουν? Αφού δεν βγαίνει, ναι, αλλά δεν βγαίνει, αφού δεν θα έχουμε το πλεόνασμα. Μα ακούστε, αν δεν γίνουν αυτά, μάλιστα, η Ελλάδα θα έχει ένα πλεόνασμα 1%. Με 1% πότε θα πληρώσει, μάλιστα, τα χρέη της? Κοιτάξτε, δύο πόρτες έχει η ζωή. Η μία πόρτα είναι του Brexit και άλλη πόρτα να τσιτωθούμε. Brexit τώρα, ναι, είναι δύσκολο να γίνει Brexit, δεν είναι? Άμα είναι δύσκολο και δεν είναι μόνο δύσκολο, είναι και απάνθρωπο. Γιατί οι πολύ φτωχοί θα πληρώσουν το Brexit. Βέβαια. Ναι. Αφού λοιπόν δεν θέλουμε Brexit, μην γκρινιάζουμε, να κάνουμε μια κυβέρνηση μεγάλη οικουμενική, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Διότι αφού τον ένα που κυβερνά τον λέμε προδότη, ας έρθουν όλοι μαζί στην ευθύνη, να μην μπορεί ο ένας να λέει τον άλλο προδότη.
Τώρα η Νέα Δημοκρατία, αν μετείχε στην κυβέρνηση, δεν θα υπέγραφε. Φαντάζομαι πως ναι. Ή άρα γιατί κατηγορεί τον Τσίπρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς διαβλέψατε κάπου, πήρε το μάτι μου κάποιες δηλώσεις που κάνατε. Ότι διαβλέψατε ότι μέσα στο 17 μπορεί να υπάρχουν εκλογές. Δύο εκλογές. Δύο φορές. Πείτε μου. Μία για να πέσει ο Τσίπρας και να βγει ο Μητσοτάκης με την γεννηματά. Μία είναι αυτή. Mm-hmm. Και άλλη μία είναι όταν καταρρεύσει ο Μητσοτάκης εντός πενταμήνου για να πάμε σε εκλογές με μηδέν πόνους για να έρθει η οικουμενική που ζητώ εγώ. Έτσι λέτε ότι θα γίνει έτσι θα γίνει. Με διπλές εκλογές. Τώρα πότε ακριβώς θα γίνουν δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει μέχρι το Πάσχα Ιούνιο οι πρώτες και γύρω στον Οκτώβριο οι δεύτερες. Δεν, ο ακριβής χρόνος δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Γιατί είδατε και τον Τσίπρα. Υπολόγιζα εγώ ότι τον Τσίπρα θα έκανε τις εκλογές μέχρι το Μάρτι. Ναι. Αλλά αυτός τώρα εβδομάδα-εβδομάδα χρονοτριβεί. Να σας πω κάτι όμως, κύριε Πρόεδρε μου. Συγγνώμη. Χρειάζεται να καταρρεύσουμε για να πάμε στη διαδικασία οικουμενικής κυβέρνησης ή όπως αλλιώς να την πούμε εθνική συνεννόηση που τη λέει το Πασόκ ή όπως. Να κάτσουν δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάμεις στο ίδιο τραπέζι. Χρειάζεται να καταρρεύσει η χώρα για να γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε νωρίτερα. Υπάρχουν εγωισμοί. Υπάρχουν εγωισμοί. Σου λέει ο Τσίπρας, αφού έχω πλειοψηφία, πώς θα παραδώσω. Μα το θέμα είναι ποιος έχει πλειοψηφία ή όχι. Πώς? Το θέμα είναι ποιος έχει πλειοψηφία ή όχι. Εδώ βλέπουμε τη χώρα να βουλιάζει. Σου λέει, όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε τέτοιο πρόβλημα το 2011. Σου λέει, αφού έχεις 160 βουλευτές, γιατί να παραδώσεις. Είναι θέμα εγωισμού. Θεωρούν ότι θα γράψει ιστορία ότι ήταν ανίκανοι. Και κάθονται εκεί και τρώνε χρόνο. Καταλάβατε. Επομένως, Τσίπρας έχει θέμα εγωισμού. Mm-hmm. Πώς θα, ενώ έχει τη δεδηλωμένη, έχει 153, πώς θα παραδώσει. Ο Δε Μητσοτάκης, αφού πήρε το 50 έδρες μπόνους με την ψήφο της γεννηματά, πήρε 50 έδρες στην ενισχυμένη. Ναι. Σου λέει, εγώ είμαι κοντά τώρα στην Πρωθυπουργία. Άρα, μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί να βάλω πλάτη σε οικουμενική. Γιατί έχουν και το παράδειγμα του Σαμαρά το 2011, mm-hmm. που είχε μια δυναμική στις δημοσκοπήσεις 33% και με την κυβέρνηση Παπαδήμου που έκανε πήρε 18%. Το Μάιο, σωστά, του 12. Σωστά. Και άρα υπάρχουν κάτι δεξιοί γέροι, δηλαδή παλιοί δεξιοί, mm-hmm, mm-hmm. που λένε του Μητσοτάκη, αν κάνεις εκλογές θα χάσουμε αυτό το προβάδισμα και θα η δημοσκοπική μας άνοδος θα καταρρεύσει. Μάλιστα. Είσαι υπεύθυνος εσύ. Εσείς θα μπορούσατε ενδεχομένως να... Το σας ρωτάω γιατί είστε ανοιχτό μυαλό με την έννοια δηλαδή ότι δεν κολλάτε σε ορισμένα θέματα, ποιος είναι αρχηγός, ποιος δεν είναι κτλ. Ενώ θα μπορούσατε να συμβάλλετε με τις δυνάμεις που έχετε ως πολιτικό κόμμα και ως προσωπικότητα εσείς ο ίδιος στο να συμπλέψετε με τον κύριο Τσίπρα, στο να πάει η χώρα μπροστά. Με τον κύριο Τσίπρα το έχω αποκλείσει. Mm-hmm. Είναι απόφαση του κόμματος και της κεντρικής μας επιτροπής ότι με έναν εκ των δύο δεν θα πάμε. Εκτός αν δεχθούν τα 9 σημεία. Μάλιστα. Αυτά τα 9 σημεία που έχετε βάλει. Απέδειξε η διετία που πέρασε ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να δεχθεί, ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να δεχθεί τα 9 σημεία. Mm-hmm. Γιατί τα 9 σημεία γκρεμίζουν το κομματικό τους κράτος. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεχθεί ο Τσίπρας τα 9 σημεία, δεν θα υπάρχει μετά ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία. Γιατί άμα ο άλλος δεν ελπίζει να διοριστεί, γιατί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, κατάλαβα. Σήμερα αυτό που κρατάει τα κόμματα αυτά να είναι πρώτα είναι η ελπίδα του βολέματος. Αν δηλαδή πας τώρα στους δεξιούς και τους πεις, παιδιά, κανένας σας δεν πρόκειται να διοριστεί μέσω του κόμματος. Και να βγει η Νέα Δημοκρατία δεν θα σας διορίσει κανένα. Και οι διορισμοί θα γίνονται μόνο από γραφείο ανέβρεσης εργασίας με μόρια, με κομπιούτερ. Μα τώρα η κυβέρνηση εξετάζει τώρα... Αν το πεις έτσι στους δεξιούς, διαλύθηκε το τάγμα. Το τάγμα διαλύθηκε την ίδια ώρα. Ωστόσο όμως, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει τη σύναψη δανείου από την Παγκόσμια Τράπεζα για θέσεις εργασίας. Να φτιάξει θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας είναι με 300 ευρώ το μήνα. Μάλιστα.
αυτές τις θέσεις εργασίας που από την Παγκόσμια Τράπεζα είναι με ειδικό εργασιακό καθεστώς. Θα παίρνουν 300 ευρώ το μήνα οι υπάλληλοι. Μάλιστα. Και θα καταρρεύσει και το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί όταν ο υπάλληλος παίρνει 300, στο ΙΚΑ, στο ΕΦΚΑ, ξέρετε τι θα δίνει, 20 ευρώ. Μα ήδη ο ΕΦΚΑ παρουσιάζει πρόβλημα της πραξιμότητας. Άμα δίνει 20 ευρώ ο υπάλληλος στο ασφαλιστικό ταμείο, πώς θα πάρει ο δικαστικός 2.600. Σωστό, το ένα είναι. Το ένα φέρνει το άλλο. Πώς θα πάρει ο στρατιωτικός 1.600 και τέτοια. Άρα έληξε ο αγώνας. Ο αγώνας έληξε, κατέρευσαν όλα. Μάλιστα. Μα εγώ νομίζω ότι είμαστε ήδη στην κατάρρευση και πιστεύω ότι στο τέλος θα πάνε και φυλακοί κάποιοι. Τι εννοείτε? Δηλαδή δεν είναι ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Γέρος. Δηλαδή όλοι αυτοί που δεν πήραν πρόνοια για το ασφαλιστικό σύστημα, όταν χάσει ο κόσμος τις συντάξεις του εντελώς, τώρα δεν μιλάει γιατί παίρνει έστω το χιλιάρικο ο καθένας. Ναι. Όταν το χιλιάρικο γίνει πεντακοσάρικο, θα αναζητηθούν υπεύθυνοι της τραγωδίας. Και υπεύθυνοι είναι όλοι οι πρωθυπουργοί που τόσα χρόνια παρέπεμπαν στις καλένδες το καρκίνωμα, νομίζοντας ότι δεν θα έρθει η ώρα να σκάσει βόμβα. Καταλάβατε, είναι υπεύθυνο. Εγώ αν έκανα πρωθυπουργός όλη αυτή την περίοδο των τελευταίων 20 ετών, μην νομίζετε ότι δεν θα πήμουνα κι εγώ για φυλακή. Με ποια έννοια? Ότι αισθάνθηκα το πρόβλημα και το κουκούλωσα. Μάλιστα. Για να περάσει η θητεία μου και το άφησα να εκραγεί στα χέρια του άλλου. Αυτό είναι κακούργημα. Είναι μεγάλο κακούργημα να ξέρω ότι η χώρα πάει για γκρεμό και να λέω αφού θα γίνει στον επόμενο, άστος να παναπνίγουνε. Ωστόσο, αυτό που καταδικάζει... Δεν θα δείτε και τέτοιου είδους ζητήματα στο μέλλον. Να πάνε φυλακοί αυτοί που διαχειρίσαν την τελευταία 20ετία τη χώρα. Ωστόσο, γιατί το θέμα του να χάσει τη σύνταξη ο άλλος δεν είναι απλό θέμα. Δεν είναι ένα θέμα, ας πούμε, ένα που κάμισο όπως χθες εγώ που πέζε μια κάφτρα, το κάψα, θα πάρω άλλο. Ναι. Δεν είναι τέτοιο θέμα, καταλάβατε. Κύριε, δεν είναι ζημιά 20 ευρώ ή 30. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι όμως η καταδίκη για τους πολιτικούς, δεν είναι η πολιτική καταδίκη, δηλαδή η μη ψήφιση από το λαό σε κάποιον πολιτικό ο οποίος μπορεί να έχει ευθύνες χύψη ή ωμέγα. Όχι, το να βγαίνεις, να είσαι απατεών και απλά η τιμωρία σου είναι να μην σε ψηφίσουν, δεν είναι, όχι. Γιατί έτσι θα μπορεί ο καθένας να εξαπατά και σου λέει το πολύ πολύ τι να πάθω, δεν θα με ψηφίσουν. Είναι η πρώτη τιμωρία να το λαό αγνοήσει και να τον αφήσει απ' έξω. Είναι η πρώτη τιμωρία. Αλλά όταν έχεις... Εδώ μιλάμε για την καταστροφή, τη μητέρα των καταστροφών μιλάμε τώρα. Καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα... Όπως και το θέμα αν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία και αποδειχθεί ότι δεν έχουμε αεροπλάνα, ότι δεν είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, πάλι δεν θα τεθεί θέμα να πάνε φυλακοί οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί? Πέστε μου, αν αύριο γίνει ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία και φανεί ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν και το μόνο που κοιτάγαμε να παίρνουν μισθούς και συντάξεις οι στρατιωτικοί και οι διάφοροι. Όλα τα χρήματα πηγαίνανε σε μισθούς και συντάξεις και όχι σε υλικό πολέμου. Εκεί δεν θα πάνε φυλακοί κάποιοι, νομίζετε? Μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει, μη συμβεί κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, πώς είδατε ένα τελευταίο σχόλιο σας αυτά που είπε ο κύριος Ξηδάκης τώρα για την ΕΡΤ, που είπε δηλαδή ότι είναι τριτοκοσμική, ότι είναι τραγική κτλ. Πώς θα εισπράξατε εσείς? Στην ΕΡΤ επί χρόνια συνέβαιναν μοίρια όσα γιατί βασίλευαν τα κομματός. Και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που ήταν ευσυνείδητη. Μάλιστα. Αλλά αυτή αδρανούσε. Δεν τολμούσε να τα βάλει με τους κομματικούς, διότι είχαν κουμάντο. Σε αυτό λοιπόν που είπε ο Ξηδάκης, μπορεί να έχει ένα δίκιο. Στο ότι υπάρχει μια ομάδα κομματικών που κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως έχω τονίσει εγώ, δεν μου αρέσει μια εκπομπή που κάνουν εκεί κάθε απόγευμα. Αίθουσα σύνταξης που μαζεύονται κάτι οι δημοσιογράφοι και μιλάνε μεταξύ τους. Και είναι σαφές ότι είναι κυβερνητικοί. Είναι τα 2/3 κυβερνητικοί και το 1/3 δεξί. Και κάνουν μια συζήτηση προπαγάνδας. Αυτή δεν μου αρέσει η συζήτηση, το τόνισα. Την πήρανε από το Action
ένα άλλο κανάλι την Πρωτοτυπία και τη συνεχίζουν με κομματικό τρόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγα και εκεί και τους το είπα αυτό. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα στην ΕΡΤ να διοικηθεί αντικειμενικά και πλουραλιστικά. Εκείνο βέβαια πάνω στο οποίο η Ένωση Κεντρών βασίζεται είναι η τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων που είναι τίμιοι άνθρωποι και ικανοί στη δουλειά τους και άρα μπορεί με επέμβαση μια σωστή κυβέρνηση να απονείμει δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Μακεδονία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.